Γιάννη, καλησπέρα, γιατί υπάρχει μία εξέλιξη ή έχουμε μαθητές να κάνουν τα τελευταία χρόνια μάθημα δίπλα σε 41 τόνους αμίαντο. Δίπλα στον καρκίνο δηλαδή. Ακριβώς έτσι ήτανε, γιατί από σήμερα αποτελεί παρελθόν αυτή η πολύ σοβαρή απειλή για την υγεία 700 και πλέον μαθητών, αλλά και κατήγοντες περιγής των ανθρώπων κατατάσσεων στον Δήμο Παύλου Μελά, αφού απομακρύνθηκαν συνολικά οι τελευταίοι 41 τόνοι αμύωτο από εγκαταλειμμένο εργοστάσιο σωληνουργίας. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε το 2008, πριν από 10 χρόνια, όταν λαϊλατήθηκαν τα σίδερα από τη στέγη του εργοστασίου και ο αμύαντος χρηματίστηκε στο δάπεδο, με αποτέλεσμα για 10 χρόνια να παραμένει συσσωρευμένος μαζί με μπάζα και σκουπίδια δίπλα στο σχολικό συγκρότημα που υπήρχε στην περιοχή. Η συνέχεια δικαστική διαμάχη για το διαδικτυακό και τις ποινικές ευθύνες της ρήπασης του χώρου καθυστερούσε τη λύση του προβλήματος. Υπήρξε πρωτοβουλία του Δήμου Παύλου Μελά και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Το θέμα είναι, Λευτέρη Ζαβλιάρη, τόσα χρόνια οι μαθητές, 700 μαθητές, δίπλα να κάνουν μάθημα σε 41 τόνους αμίαντου. Μου επιτρέπεις, επειδή είμαι θύμα του αμίαντου, συγκεκριμένα επειδή είπε ο αγαπητός συνάδελφος ότι ο αμίαντος βρίσκονταν θρηματισμένος στο πάτωμα. 41 τόνοι, οι οποίοι λοιπόν τι κάνανε, αναδύθηκαν μέσω του αέρα, του ανέμου. Τα παιδιά αυτά καπνίζανε, εισπνέανε καρκίνο, χειρότερο και από το τσιγάρο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν βρέθηκε στο μάτι, τι είπε? Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να φύγει ο αμίαντος από την περιοχή και μετά τα συζητάμε όλα, άσχετα με το τι έκανε ο κ. Τσίπρας. Ολοκλήρωσε. Ναι, να πούμε όπως ακριβώς είπε ο συνάδελφος, για πολλά χρόνια παρατηρούνταν το φαινόμενο να σηκώνεται αέρας και σύννεφα χώματος και φυσικά αμιάντου αναμειγμένα με αυτό να πηγαίνουν στην περιοχή, και αυτό φυσικά τα παιδιά τα οποία φτύσαν και οι κάτοικοι το ανέπνεαν, αν θα ελπίσουμε, έστω και καθυστερημένα, αυτό το ζήτημα πλέον να είναι παρελθόν για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Μάλιστα, Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γιατί γρήγορα, ασχολήθηκε κανένας από το Υπουργείο Παιδείας. Κανένας να ασχολείται αυτό γενικότερα. Κράτος γελημένο. Προκαλώ 700 οικογένειες που είναι, 700 τώρα είναι 700 μαθητές, όλα τα χρόνια. Φαντάσου, εγώ λέω, αυτοί 700 αν κάνουν μία αγωγή στο κράτος, θα το διαλύσουν όπως του αξίζει. Πάμε τώρα στα